Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, σήμερα θα μιλήσουμε για το πόσο γλυκές είναι οι γατούλες και πώς μας βοηθάνε με την ενέργεια μέσα στο σπίτι μας. Αυτή τη στιγμή η δική μου μαγρότσα προσπαθεί να ανέβει πάνω μου. Λοιπόν, οι γάτες είναι θεϊκά πλάσματα, είναι καταπληκτικά. Η δική μου είναι αυτή εδώ τώρα, η Ζουζούνα, έχει φανταστικά χρώματα, εμένα τουλάχιστον μου αρέσουν πολύ. Και λοιπόν, υπάρχει ένα παράδειγμα για την ενέργεια του σπιτιού. Στην Ρωσία, όταν θέλουν να καταλάβουν πού χρειάζεται σε ένα καινούριο σπίτι να βάλουν το κρεβάτι τους ή να μην το βάλουν, παίρνουν για αρχή μία γάτα και την ανοίγουν την πόρτα και την βάζουν μέσα στο διαμέρισμα στο σπίτι, μόνο κάτι και δίνε. Όπου πάει η γάτα και καθίσει περισσότερο και ασχοληθεί, εκεί δεν πρέπει να μπει ούτε ο καναπές, ούτε φυσικά το κρεβάτι. Που θα κοιμούνται τα άτομα ή τα παιδιά, δεν πρέπει να μπουν τα κρεβάτια. Στους χώρους που θα πάει περισσότερο η γάτα, εκεί έχει και περισσότερη αρνητική ενέργεια. Εκεί που θα καθίσει να κοιμηθεί, να χαλαρώσει και να ηρεμήσει που θα της αρέσει, έχει πολύ αρνητική ενέργεια, δεν πρέπει να βάλουμε το κρεβάτι μας. Είναι καταπληκτικό το τι κάνει μια γάτα με την ενέργεια και πώς την αντιλαμβάνεται. Μπορεί να καθαρίσει το σπίτι από αρνητικές, ας το πούμε, οντότητες σε όποιον πιστεύουν ότι υπάρχουν. Και βοηθάει πάρα πολύ με αυτόν τον τρόπο. Εάν ένα σπίτι είναι πιο παλιό και χρειάζεται ενίσχυση ενέργειας, γιατί μπορεί να συμβαίνουν πολύ δύσκολα πράγματα μέσα σε αυτό το σπίτι, να μην ενοικιάζεται ή να μην μπορεί να πουληθεί. Μια γάτα είναι καταπληκτική. Κάποιοι λένε βέβαια ότι εάν δεν έχεις τη γάτα καιρό, χρειάζεται μετά από λίγο καιρό να βάλεις και μια άλλη γάτα για να πάρει όλη αυτή την ενέργεια που ξεφεύγει από την ήδη υπάρχουσα, κάτι σαν ανανέωση. Και έχουν δίκιο. Η γάτα μπορεί να αντιληφθεί πράγματα που ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί. Αυτή είναι η μαγεία με τη γάτα. Είναι το αντίθετο του σκύλου. Και μας προσφέρει, μπορεί να τη δούμε πολλές φορές, να κοιτάς περίεργα προς τα διάφορα σημεία, να κολλάει το βλέμμα της, σημαίνει ότι κάτι αντιλαμβάνεται, κάτι βλέπει. Όπως πολλές φορές μπορεί να αντιληφθεί την άβρα μας, το τι συμβαίνει στο αυρικό μας πεδίο και να μας κοιτάζει περίεργα. Παραδείγματος χάρη μπορεί να μας κοιτάζει περίεργα όταν διαβάζουμε μία προσευχή ή όταν είμαστε σε μία πιο εκστατική κατάσταση συνείδησης και η άβρα μας παίρνει ένα διαφορετικό, πιο φωτεινό χρώμα. Εκείνη μπορεί να εστιαστεί, αν καταλαβαίνετε ότι κάνουμε κάτι πιο έντονο, πάλι μπορεί να εστιαστεί επάνω μας. Το βλέπουμε στα μάτια γιατί είστε τι συμβαίνει και καταλαβαίνουμε ότι έχουμε την αλλαγή μας. Όλο αυτό φυσικά χωρίς πρόθεση, αλλά μπορείτε να το δοκιμάσετε αν θέλετε, αν έχετε περιέργεια. Είναι αγάπη. Λένε για τους σκύλους είναι αγάπη, η γάτα είναι συνειδητή αγάπη, είναι κάτι διαφορετικό. Έχει μία άλλη ποιότητα και βλέπεις ότι και οι άνθρωποι λένε ότι αγαπάνε, αλλά στην ουσία είναι σε τις γάτες. Γιατί και οι γάτες σε λατρεύουν κάποια στιγμή και κάποιες όχι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω για να μην κλείσει το βιντεάκι, συνεχίζω σε άλλο.